το θέμα μας απόψε θα είναι η δημόσια ιστορία. Η ιστορία ανασυνθέτει το παρελθόν. Η δημόσια ιστορία επιμένει και μελετά τον τρόπο που το παρελθόν εισβάλλει στο παρόν. Το παρελθόν εισβάλλει και αξιοποιείται στο παρόν με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, με ένα μουσείο όπως εδώ που είμαστε στο Μουσείο Τσιτσάνη ή με έναν Ανδριάντα, ο Ανδριάντας του στρατηγού Σαράφη. Μας ενδιαφέρουν επίσης οι διαμάχες που αναπτύσσονται γύρω από αυτές τις εισβολές. Για παράδειγμα, ο στρατηγός Σαράφης και που θα τοποθετηθεί ο Ανδριάντας του είναι ένα ζήτημα αυτό τον καιρό, όσο γνωρίζω, στα Τρίκαλα. Επίσης, μας ενδιαφέρουν οι ονοματοδοσίες των δρόμων. Οτιδήποτε κουβαλάει το παρελθόν στο παρόν και πώς συνομιλούμε με αυτό το παρελθόν σήμερα. Γιατί μας ενδιαφέρει αυτό? Γιατί συγκροτούμε τη συλλογική μας ταυτότητα και με βάση το τι κουβαλάμε από το παρελθόν. Και γιατί μας ενδιαφέρει να δούμε ποια είναι η συλλογική μας ταυτότητα? Διότι με βάση το ποιοι είμαστε, λειτουργούμε και παράγουμε το μέλλον. Τελικά το παρόν και το μέλλον είναι ο στόχος μας. Αλλά για να δούμε προς τα που πάμε, πρέπει να δούμε από πού ήρθαμε. Στη 36η διάλεξη που διοργανώνει ο Φιλολογικός Ιστορικός Λογοτεχνικός Σύνδεσμος Τρικάλων είναι η τελευταία για το 2023. Θα κλείσουμε με τη διάλεξη του κυρίου, με την ομιλία του κυρίου Αθανασιάδη. Πριν ευχαριστήσω τους φορείς, θα ήθελα να σας πω την προσωπική μου άποψη. Για τη δημόσια ιστορία, δεν είναι άποψη, είναι η άγνοια. Είναι ένας όρος η δημόσια ιστορία που οι περισσότεροι από εμάς το μάθαμε τελευταία. Πολλοί δεν τον έχουν ακούσει κιόλας. Ψάχνοντας λοιπόν να δω κάποια πράγματα, θα σας τα πει αναλυτικά ο κύριος καθηγητής, με εντυπωσίασε ένας ορισμός που έλεγε ότι η δημόσια ιστορία είναι η μελέτη των τρόπων με τους οποίους ανασυγκροτείται και αποτυπώνεται το παρελθόν στη δημόσια σφαίρα. Μέσω όμως τίνων, μέσω εορτών, μέσω τελετών, μέσω των ΜΜΕ, μέσω των μνημείων, των μουσείων, του κινηματογράφου, του διαδικτύου κλπ. Μ' άρεσε πάρα πολύ όταν διάβασα ότι ό,τι είναι γύρω μας μπορεί να αφηγηθεί κάτι και αποτελεί δημόσια ιστορία. Εναπόκειται όμως σε εμάς να κρίνουμε την ορθότητα αυτών των αφηγήσεων. Και για να θυμηθώ λίγο μια καθηγήτρια που είχα στο Καποδιστριακό Πρόγραμμα Μονέθων Ετών, ο ιστορικός δεν πρέπει, μας έλεγε, να κρίνει τα γεγονότα μιας εποχής με το μυαλό της δικής του εποχής. Σας το λέω έτσι πολύ απλά, όπως το καταλαβαίνουμε εμείς τότε, αλλά με το μυαλό της εποχής την οποία μελετάει. Από την άλλη όμως, δεν πρέπει να διακατέχεται και από ιδεολειψίες και να είναι στρατευμένο σε ιδεολογίες, αντιθέτως να χρησιμοποιεί όλα τα μεθοδολογικά εκείνα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του για να αποδώσει το ερευνητικό του αντικείμενο όσο το δυνατόν πιστότερα. Δίδαξε στο τμήμα αυτό και εργάστηκε με το Πανεπιστήμιο του Χρήστο το 2001 και το Πανεπιστήμιο της Κύπρου το 2009 στην παρουσία του. Εστιάζουν στη δημόσια ιστορία του Πανεπιστημίου του Τάμπερε στη Φιλανδία. Αρθρογραφείται σε εφημερίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες. 1858 και εκπαιδευτικός μονοπτισμός. Αν με επιτρέπετε να μιλήσω όρθιος, για να βλέπω τους πίσω γιατί αλλιώς δεν υπάρχει αυτή η εποχή. Εντάξει. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση των φίλων. Όσα σας διάβαζα για το βιογραφικό μου, πρέπει να πω ότι δεν τα έστειλα εγώ, τα ανακάλυψαν μόνοι τους. Ίσως ή ο Πρόεδρος να σας διαβεβαιώσει ότι ξέρετε τα δυο γραμμές, γιατί πρέπει να καταλάβει κανείς με να προτάσει όλα όσα έχει κάνει.
Πάνω αρχικά ότι είναι μια νέα λέξη για ένα παλιό φαινόμενο. Αλλά θα ξαναγυρίσω σε λίγο εκεί. Για να πω πρώτα τι είναι αυτό που ονομάζουμε για τη σκάφη εδώ την ώρα, εννοούμε τουλάχιστον δύο πράγματα. Το παρελθόν και μια ανασύνδεση για το παρελθόν. Δεν αλλάζει διαρκώς για πολλούς λόγους και για αυτό. Άνοιξαν κάποιοι υφάκια. Υφάκια τι έγινε, τότε θα φτιάξουμε. Ο Κωνσταντίνος ο Παρημόπουλος, ο εθνικός μας ιστοριογράφος, περιέγραψε.